της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων να αποκτήσουν στάτους παρατηρητή στο Ευρωκοινοβούλιο. Φαίνεται τελικά ότι το Ευρωκοινοβούλιο έδειξε κόκκινη κάρτα σε αυτό το αίτημα των ψευδοβουλευτών. Γιάννο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Αφαιρέθηκε από τις συμβαστικές προτάσεις οι οποίες θα τεθούν σε ψηφοφορία την προσεγή διενόπιον της Επιτροπής Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το αίτημα για την παρουσία προβουλευτών κατόπιν συντονισμένων ενεργειών οι οποίες είχαν γίνει και από τους ευρωβουλευτές και από την μόνιμη αντιπροσωπεία. Υπάρχουν όμως δύο μαθήματα τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Είναι πρώτον ότι αυτό το αίτημα είναι αποτέλεσμα του εύφορου κλίματος το οποίο δημιουργήθηκε που επιτρέπει στην τουρκική πλευρά να θέτει τέτοια παράλογα αιτήματα και είναι παράλογα διότι υπήρχε σχετική νομοθεσία για να λάβουν μέρος του Τουρκοκύπρη. Απλώς τα τουρκοκυπριακά κόμματα ισχυρίστηκαν ότι πρόκειται για χωριστό κράτος αλλά δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και το δεύτερο είναι ότι όταν υπάρχουν επιχειρήματα μπορούν να γίνουν διεκδικήσεις και να αποτρέπονται τα χειρότερα. Μάλιστα. Ως προς το ψήφισμα θα πρέπει να δούμε την τελική του μορφή μετά από την ψηφοφορία την προσεχή Τρίτη για να δούμε ποια είναι τα θετικά και ποια είναι τα αρνητικά. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννο Χαραλαμπίδη. Κυρίες και κύριοι, δείτε...